Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτή τη φιγουρά της Κοτομπουκίγια. Αυτό είναι το Alien Dog Alien, η Runner Alien κάπως έτσι, που μας βλέπουμε εδώ το γράφει. Εντάξει, το κουτί, κορυφή. Καταρχήν έχουμε τη βοήθεια του Παύλου σήμερα. Συγγνώμη, γεια σας Παύλου. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε, εντάξει, το κουτί είναι γαμάτο, έχουμε art από την ταινία. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν ακριβώς το εξώφυλλο της ταινίας, δεν νομίζω, αλλά έχουμε πολύ καλό art του συγκεκριμένου Alien. Από την τρίτη ταινία των Alien. Αυτό το Alien βγήκε έτσι μικρό, κοντό και σε αυτή τη στάση, γιατί ο ξενιστής του ήταν σκύλος, δεν ήταν άνθρωπος. Γι' αυτό έχει διαφέρει πολύ από τα άλλα. Είναι πιο κοντό, αλλά είναι πολύ γρήγορο, γιατί ο ξενιστής του ήταν ένας σκύλος. Εντάξει, μέσα έχει και άλλα. Έχει και βάσει ολόκληρη σύντζη για αυτή τη φιγούρα. Έχουμε και φως εδώ πέρα. Βλέπω αυτή κολλάει πολύ καλά και με τις άλλες φιγούρες Alien. Οπότε θα δούμε και από εκείνες κάτι. Νομίζω μπορούμε να την ανοίξουμε. Εντάξει, το κουτί της γαμάτο και μεγάλο. Εντάξει, βλέπουμε εδώ κοντομπουκί για artifacts. Έχουμε κάποια ζηλοτέιπ στο πλάι που θα χρειαστούν λίγο κόψιμο. Εντάξει, το κουτί τώρα δεν θα τις αφήσουμε αυτές τις φιγούρες μες στο κουτί, εννοείται. Οπότε δεν μας καίει από τις μεγάλη φιγούρα. Ω, μαλάκα, εντάξει, κάτω πρέπει να είναι όλη η βάση του. Εντάξει, έχουμε και οδηγίες. Έχει και άλλα ζηλοτέιπ, κόψτε και τα καινούργια. Το κουτί του κουτάρα. Εντάξει, εδώ έχουμε πάντα κοντομπουκί για μέσα, έχουν οδηγίες και τέτοια. Εντάξει. Κορυφή. Δεν θα μας χρειαστούν νομίζω όμως οι οδηγίες. Τα κοψαλά. Γενικά όλες οι κοτομπουκίλια έρχονται μέσα σε μια βάση τέτοια και ωραία. Έχει τη βάση της. Ω, εντάξει. Λοιπόν, το φως έχει και μπαταρία. Ναι, έχει και μπαταρία και θα αναβοσβήνει και όλα στο φως για να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα. Ναι, αυτά νομίζω δεν μας χρειάζονται ιδιαίτερα. Λοιπόν, το άλλο είναι αυτό, κάπως θα δούμε πως θα στηθεί. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Βλέπουμε εδώ για το πλήσιμο της φιγουράς. Το μόνο κομμάτι που θα χρειαστεί στην αρμολόγηση για το ίδιο το άλλο, το καθεαυτό άλλο, είναι αυτό εδώ. Απλά βάζουμε το κεφάλι μέσα εδώ. Μας οδηγεί εδώ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι λάθος και εντάξει, η λεπτομέρειά του είναι απίστευτη. Η ουρά του, από ό,τι βλέπω, έχει υλικό στην οποία μπορούμε να παίξουμε εμείς, να τη βάλουμε, να τη φέρουμε μπροστά, κάπως έτσι όπως πήγαινε, ή να τη βάλουμε να πηγαίνει από κάτω. Ανάλογα, αλλά αυτό κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά, πήγαινε. Λοιπόν, εντάξει, είναι πανέμορφο. Κοιτάξτε εδώ φιγούρα, κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Εντάξει. Γυαλιστερό, γυαλιστερό, η βαφή του. Και τα άλλα, σαν φιγούρες, έχουν πολύ δυνατή λεπτομέρεια. Γενικά τα άλλα ήταν δύσκολα και τα κουστούμια τους και αυτά να φτιαχτούν, γιατί είχε όλο αυτό εδώ το, όπως ήταν σαν εξωσκέλετον, μπορείς να το πεις λίγο σε αυτό το σημείο και στην ουρά του. Για μένα τα άλλα ήταν τέλειοι οργανισμοί. Πιστεύω ότι και εγώ αν ήμουν μέσα στην ταινία θα ήμουν ένας από τους τρελούς επιστήμονες οι οποίοι θα έλεγαν ότι θα θαύμαζαν τα άλλα και θα ήθελα να τα φέρουν στην πίστη. Κοιτάξτε πόσο intimidating είναι, πόσο τρομακτικό. Και από κάτω, δες εδώ λεπτομέρεια, όλο ο σκελετός του. Το κεφάλι παρατηρώ ότι είναι διάφανο το κεφάλι του και φαίνεται μέσα το κρανίο του. Βλέπετε. Εντάξει. Φαίνεται μέσα το κρανίο του. Ναι, είναι διάφανο όλο αυτό και φαίνεται μέσα το κρανίο του. Τι λες τώρα, δεν είναι απλά ένα μαύρο κεφάλι. Εντάξει, είναι κορυφαίο. Αυτή πάνω κάτω η φιγούρα, πάμε να δούμε τώρα πώς θα στήσουμε τη βάση στο περίπου. Φίλε μου, έτοιμο και το άλλο. Εντάξει, εμείς επιλέξαμε αυτού του είδους το display. Μπορείς να το κάνεις με διάφορους τρόπους. Μπορείς αυτό να το κάνεις απλά μια ευθεία και να το έχεις πάνω να πηγαίνει. Ή μπορείς να το βάζεις κάτω πάνω και όπως είναι τώρα. Εντάξει, τώρα βλέπεις αυτές τις βάσεις πίσω, η οποία μπορείς να το δέσεις με αυτές εδώ και έχει αρκετές. Το καλό είναι ότι αν πάρεις και τα άλλα σετ των άλλων έχουν άλλα τόσα τέτοια. Οπότε μπορείς να φτιάξεις κάτι μεγάλο και να τα κολλήσεις και τα τρία. Έχουν και φως τώρα το συγκεκριμένο Alien, έχει αυτό το κοκκινοπό φως, το οποίο και αυτό μπορείς να το βάλεις όπου θέλεις. Εννοείται τώρα εμείς επιλέξαμε έτσι, θυμίζοντας μια σκηνή που ήταν το Alien πάνω που ένα φως και τρέχανε τα σάλια του κάπως. Μια σκηνή νομίζω σαφό ήταν το Alien, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν. Να πούμε ότι εντάξει τώρα αυτό μπορείς, δηλαδή τώρα ας πούμε βγαίνει μέσα από ένα σαν αεραό, έτσι που κυκλοφορούσε αυτό. Μπορείς να το κάνεις να το σηκώσεις όρθιο. Δηλαδή να είναι κάπως έτσι, να σκαρφαλώνει πάνω. Εδώ. Μπορείς ακόμα και ανάποδα να το βάλεις, γιατί έχει μαγνήτες. Έχει τρεις μαγνήτες που πιάνει πάνω στα χέρια του, στο ένα χέρι και στα πόδια του. Αυτοί εδώ είναι οι τρεις μαγνήτες. Να πούμε ότι εντάξει, τώρα αυτό εδώ μπορείς να το βάλεις ακόμα και έτσι. Και απλά να έρχεται. Εντάξει, έτσι είναι ακόμα πιο τρομακτικό νομίζω. Θα βλέπεις ένα άλλο να έρχεται κατά πάνω σου νομίζω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο στήσιμο, έτσι.
Νομίζω αυτό είναι. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ καλά το στήσιμο. Κάτσε λίγο, αυτό δεν το τσεκάραμε καθόλου. Σαν στήσιμο. Εντάξει, πάω τώρα. Η διαμόρφωση του που κάναμε ήταν για να, για να κάνουμε display διαφορετικά. Τώρα το συγκεκριμένο να πει μπορούμε να μπορούσαμε να αλλάξουμε μέσα λίγο αυτά ή αυτό το πάνω να τα βάλουμε από την ανάποδη. Μπορούσα να παίξει και με αυτά κάλλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραίε οι χώρε οι οποίε σου δίνουν πολλέ επιλογέ. Οι συγκεκριμένε ειδικά μπορεί αυτό να το στήσει όπω θε στο κουτί του, α πούμε. Εντάξει. Πολύ δυνατή φιγούρα. Αυτά παιδάκια μου, εντάξει, να πούμε ότι κάτι που ανακάλυψα όσο το έφτιαχνα ότι τα χέρια του και τα δύο σπάνε έχουν άρθρωση εδώ. Εντάξει, δεν σπάει πολύ, απλά πηγαίνει τώρα ας πούμε αυτό το χέρι, νομίζω μπορούμε να το δούμε λίγο. Βασικά μπορούμε να δούμε και το RNG και το ακόμα μία φορά εκτός display του. Εντάξει, αυτό εδώ και αυτό που έλεγα με τα χέρια, ότι βλέπετε, πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτοί ήταν οι μαγνήτες που σας έλεγα, οι οποίοι κολλάνε στους άλλους μαγνήτες. Τώρα, ας πούμε, μπορείς κάλλιστα να αλλάξεις θέση αν θες αυτούς τους μαγνήτες, να τους βάλεις από εδώ, εντάξει, γυρίζοντας και αυτό, και να το βάλεις κάπως έτσι. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με τη συγκεκριμένη φιγούρα και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Εμείς φτιάξαμε αυτό το κουβούκλιο εδώ, να το πεις σαν κλουβί, ξέρω εγώ, και να βγαίνει μέσα από αυτό. Αυτά, παιδάκια μου, εντάξει, μια πολύ ωραία φιγούρα, θα πάρω και τα άλλα, εννοείται, μπορούμε να το βάλουμε να γαντζωθεί. Προς το παρόν, ναι, και αυτό ακόμα μπορείς να κάνεις, θα το βάζεις απλά να γαντζωθεί χωρίς να χρησιμοποιήσεις καν τους μαγνήτες του. Να πούμε ότι θα πάρω και τις άλλες φιγουρές των Alien για να φτιάξουμε ένα πιο μεγάλο set με, για τα τρία Alien μαζί, γιατί είναι τρεις φιγουρές των Alien. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek video, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, φιγουρές, αγαλματίδια και τα φιγουράκια unboxing κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον ένα φιγουράκια unboxing θα βλέπετε. Τα gaming studies κάθε Κυριακή μετά τις 10 θα παίζουμε κάποιο παιχνίδι. Τα talk show κάθε Τετάρτη μετά τις 11 και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα. Μαλάκα, δες κατά τύχη στήσιμο. Ωραίο στήσιμο, κατά τύχη, κρακ. Έτσι είναι, ωραία. Έτσι είναι, ωραία. Πώς φώτισε το κεφάλι, ναι.